Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Πένθος και Ελευθερία» από τον κήπο της ΕΔΕΜ στα Έσχατα. Κυρίες και κύριοι, αξίζει εισαγωγικά να αναφέρουμε δύο λόγια που αφορούν το αφιέρωμά μας στο πένθος και στο θάνατο. Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς που να μπορεί να συγκριθεί με το θάνατο. Το πένθος είναι συνώνυμο του αποχωρισμού που προκαλεί ο θάνατος. Για την Εκκλησία ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο. Ιδιαιτέρως το πένθος ανακαλείται τη Μεγάλη Σαρακοστή με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας προσεγγίζουμε τον τρόπο που βιώνεται το πένθος στον τόπο μας από την αρχαιότητα και στις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του πνεύματος της εκοσμίκευσης. Στη σημερινή εκπομπή, ακόμα πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τις έννοιες πένθος και ελευθερία. Έχουμε λοιπόν γι' αυτό την εξαιρετική χαρά και τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, καθηγητή δογματικής και φιλοσοφίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και του Ορθοδόξου Ινστιτούτου του Κέμπριτζ. Πατέρα Νικόλα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και μια σκέψη που κάναμε για να ξεκινήσουμε αυτή μας την συνομιλία, καθώς το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το πένθος και η ελευθερία από τον κήπο της ΕΔΕΜ μέχρι τα Έσχατα, είναι πριν κάνουμε πιο συγκεκριμένες αναφορές στο πένθος, πατέρα Νικόλα, αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την κουβέντα μας και να μην μιλήσουμε αρχικά για το θάνατο, του οποίου αποτέλεσμα είναι η θλίψη και το πένθος. Δεν θα υπήρχε ίσως πένθος χωρίς το θάνατο. Αντλούμε από μία παλαιότερη συνέντευξή σας στις 24 Νοεμβρίου του 2020 που αναφέρετε μέσα σε αυτή ότι ο άνθρωπος δεν έχει φτιαχτεί να πεθαίνει, είναι εχθρός ο θάνατος για τον άνθρωπο, ο θάνατος καταλύει την ανθρώπινη σύσταση. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή, είναι η σχέση σώματος και ψυχής. Και τονίζεται λίγο πιο κάτω ότι είμαστε φτιαγμένοι από τη ζωή και για τη ζωή. Ο χριστιανισμός χωρίς την Ανάσταση είναι ανύπαρκτος. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να ακούσουμε τις πρώτες σας σκέψεις. Κοιτάξτε κύριε Παπά, να ξεκινήσουμε λίγο από την ενεστώσα κατάσταση την οποία χαρακτηρίζει νομίζω μετά από μια σειρά διαδοχικών σταδίων η απόθεση του θανάτου, έτσι, του γεγονότος του θανάτου. Αυτό έχει σημασία, διότι είναι άλλο πράγμα η υπέρβαση του θανάτου και άλλο πράγμα η απόθεση του θανάτου, έτσι. Σε διάφορες φάσεις, τις οποίες περιέγραψε σε ένα βιβλίο πολύ παλιότερο, ο θάνατος έφτασε να γίνει, πάντοτε μιλάμε για τον χριστιανικό ελληνοδυτικό κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Όπως το λέω εγώ, έφτασε να γίνει από αντικείμενο, ξέρω εγώ, της κοινότητας, θα το πω έτσι, που αφορούσε ένα γεγονός, που μια απώλεια, έτσι, που αφορούσε την κοινότητα, ένα απολύτως ιδιωτικό γεγονός, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και σε κάποια φάση, μιλώντας τώρα για μια εξέλιξη που αρχίζει από το μεσαίωνα ουσιαστικά, έφτασε να ο θάνατος να αποσυρθεί ως γεγονός. Δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε φτιαγμένοι για τη ζωή δεν σημαίνει απαραίτητος ότι το θάνατο πρέπει να τον αποθήσουμε. Ίσα-ίσα η απόθεση του θανάτου είναι αυτό που γεννάει ένα είδος υποδόριας κατάθλιψης η οποία διατρέχει την νεωτερικότητα ολόκληρη. Έτσι. Παλαιότερα ο θάνατος θα μπορούσε να θεωρεί και ως ιδεώδης. Ανάλογα με την εποχή, ο ηρωικός θάνατος για παράδειγμα, καταλάβατε, ή ο θάνατος για κάποια ιδανικά και κάποια αυτά κλπ. Ή θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα κατά κάποιο τρόπο νικητήριο γεγονός, εφόσον αναφέρεται τη ζωή ενός πιστού. Έτσι. Σιγά σιγά αυτά όλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Και ο θάνατος έγινε μια ατομική δυστυχία. Τίποτα άλλο. Κυρίως αυτό. Και ουσιαστικά στη συνέχεια μετά αποφύθηκε ως γεγονός στις σημερινές κοινωνίες
γεγονός δεν έχει τίποτε ηρωικό μέσα του. Ίσα-ίσα δημιουργεί μια υπεράυξηση, ας πούμε, της φιλαυτίας, να το πω έτσι, μια υπερπροστασία κατά του θανάτου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια εντελώς, ας το πούμε έτσι, φοβική συμπεριφορά. Και αυτό το πράγμα ολόκληρο είναι το αποτέλεσμα ακριβώς αυτού που είπατε. Σχολιάζω και τη δική μου φράση με τον τρόπο αυτό, ότι ναι, μεν δεν είμαστε πλασμένοι για το θάνατο, πλην όμως το θάνατο δεν μπορούμε να τον υπερβούμε. Και τον αποθούμε. Έτσι, να πάτε στην Αμερική, θα δείτε, και στην Ευρώπη αυτό γίνεται σιγά-σιγά. Το νεκρό δεν θα έχετε καμία επαφή σε μια κηδεία. Θα είναι ένα μαγειρισμένο όν το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να φανεί φευγαλέ ή να μην φανεί και καθόλου. Ναι, ο θάνατος είναι κάτι, όπως τώρα ο Ηράκλητος, ηρωνικά βέβαια, ναι, και οι σκοπρίων εκβιτότεροι, οι νεκροί είναι χειρότεροι και από τα κόπρια, να πεταχτούνε. Ακριβώς γιατί εκείνη την εποχή, βέβαια, την αρχαία εποχή, ο θάνατος είναι μεγαλύτερη ακόμα κατάρα, δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως. Δεν έχουμε καταλάβει γενικά τι σημαίνει ελπίδα αναστάσεως. Η ελπίδα της αναστάσεως είναι γεγονός το οποίο μας θεραπεύει και από την απόφυση του θανάτου, χωρίς όμως να μας θεραπεύσει από την ευθύνη του πένθους, από το πένθος, από την ελευθερία του πένθους. Το είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο εισάγεται εδώ, αλλά με την έννοια αυτή το πένθος είναι το αντίθετο της κατάθλιψης, έτσι, βιάζομαι να πω. Θα έρθουμε σε όλα αυτά, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, πατέρα Νικόλα. Επιτρέψτε μας να ρωτήσουμε κάτι και να επιστρέψουμε σε μια φράση με την οποία ξεκινήσατε και τη σημερινή μας επικοινωνία, ότι ο θάνατος βιώνεται πλέον ως ένα ιδιωτικό γεγονός, βιώνεται ατομικά. Ένα ιδιωτικό ατύχημα. Ναι, ακριβώς. Ο Φρόιντ έφτασε να πει το εξής, ότι τα δάκρυα που χύνουμε μπροστά στο νεκρό είναι δάκρυα ενοχής. Mm-hmm. Την ουσία χαιρόμαστε που έχει πεθάνει αυτός και όχι εμείς. Ναι. Αν το δούμε όμως μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας, που δεν το βλέπουμε πλέον, έχει εισπάσει αυτό που λέμε κοινότητα, έτσι όπως ήταν παλιά. Στην κοινότητα της Εκκλησίας, ναι, δεν υπάρχει θάνατος. Mm-hmm. Βλέπετε ότι απλώς αλλάζει η θέση στο όνομα. Από τα δίπτυχα των ζώντων περνάει στα δίπτυχα των και κοιμημένων. Για την Εκκλησία είναι εξίσου παρόν το πρόσωπο αυτό. Ναι. Η Εκκλησία μας συνδέει και πριν και μετά το θάνατο. Η Εκκλησία είναι το αιώνιο είναι μας. Δεν είναι κάτι που τελειώνει, που κατά κάποιο τρόπο βλάπτεται από το θάνατο. Καθόλου. Καθόλου. Στην την Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί εδώ και τώρα, πάντοτε. Δεν έχει το Θεό διαφορά η ζωή από το θάνατο. Την δική μας διαφορά. Είναι σε μια άλλη χωροχρονική διάθεση απλώς. Οι ψυχές δεν έρχονται άμεση επικοινωνία με τον κόσμο αυτόν. Έμεση υπάρχει βέβαια και καμιά φορά ένα γεωπνεύμα ότι υπάρχει και άμεση. Αλλά δεν υπάρχει η απόλυτη. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι πρόσκαιρο και είναι κάτι που θα διορθωθεί πάρα πολύ γρήγορα, με δεδομένο μάλιστα ότι μετά το θάνατο σας και το δικό μου, ο χρόνος δεν είναι ο ίδιος με τον τωρινό. Φανταστείτε ότι περνάνε αιώνες και χιλιετίες. Ναι. Η ανάσταση των νεκρών θα γίνει πολύ γρήγορα μετά το θάνατό μας. Ναι. Μετά το θάνατο του καθενός μας. Mm-hmm. Είναι μυστήριο αυτό. Το πώς ένα γιο μπορεί να μπαίνει στον χώρο χρόνο χωρίς αυτά να σημαίνει για αυτούς διάρκεια. Δεν είναι οι Άγιοι, ας πούμε, κλπ. Αυτό η σύγχρονη φυσική το έχει πάρα πολύ προσέγγιση. Αλλά ξέρουμε ότι είναι δυνατό να γίνει. Να μας απευθύνεται κανείς από ένα πολύ διαφορετικό χώρο χρόνο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι. Τώρα θα κάνω φυσική, βέβαια, μαύρες τρύπες και τέτοια, αλλά Η κβαντική φυσική έχει μιλήσει για όλα αυτά. Έχει κάνει ένα πολύ 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 ωραίο τρόπο να καταλάβουμε ότι είναι δυνατά, ότι είναι πιθανά. Τώρα αυτό είναι παρένθεση που κάνω. Όταν δεν ξέραμε χημεία, δεν ξέραμε, ας πούμε, ότι με μια ελάχιστη μετάθεση στη μοριακή δομή του νερού γίνεται κρασί του νερού. Και φαίνεται ότι τα δύο πράγματα ήταν δύο τελείως διαφορετικά όντα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά. Το θάμα είναι μια μικρή διείσδυση στην πραγματικότητα του φυσικού κόσμου, αλλά πολύ μικρότερη από ό,τι φανταζόμαστε. Mm-hmm. Με την έννοια αυτή, καταλάβατε τι λέω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι που είναι. Ο κόσμος ολόκληρος είναι έτοιμος για θαύμα, να πάσα στιγμή. Πώς θα το πω. Έχει πολύ μεγαλύτερη εγκύτητα τα όντα από ό,τι φανταζόμαστε. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Το θέμα είναι ότι πράγματι για την εκκλησιαστική κοινότητα δεν υπάρχει θάνατος. Αλλά αυτό είναι επειδή ο Θεός είναι Θεός ζώντων και δεν είναι Θεός νεκρών. Είναι Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θεός ζώντων. Δηλαδή για το Θεό ζω πάντοτε. Και μετά θάνατο και πρώτο θάνατο και τριωνιότητα. Και αυτό είναι και η ευτυχία η τεράστια, ας πούμε, η οποία ανατέλει εκ του τάφου του Χριστού. Δηλαδή η τελική δήλωση ότι ο Θεός μας θέλει ζωντανούς και ολόκληρους. Mm-hmm. Αυτό είναι τελείως απρόσμενο. Mm-hmm. Δεν ήταν αναγκαίο για το Θεό να το κάνει αυτό. Αλλά όπως είχα πει σε μια παλιότερη μου ομιλία που υπάρχει στο διαδίκτυο με το νομίζω η αισθητική των σχέσεων, είχα το χαρακτηριστικό της αγάπης, ειδικά της αγάπης του Θεού, της αυθεντικής αγάπης, είναι ότι είναι υπερβολική. Να κάνει υπερβολές. Ο Θεός είναι απίστευτα υπερβολικός με τον καθέναν από εμάς. Έτσι και μόλις τη δημιουργία. Έτσι, υπερβολή αγαθότητας είναι αυτό. Οπότε και ο θάνατος με την έννοια αυτή που είναι έσχατος εχθρός και που είναι εχθρός πραγματικά. Το βλέπετε ότι στην προοπτική ακριβώς αυτή είναι ένας τρόπος να απαλλαγεί εντελώς η φύση από το κακό και να αναστηθεί εντελώς αιώνια. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα αυτό πλέον έχει και τη δική μας τη βούληση μέσα, ότι γίνεται ανάσταση ζωής, έτσι, η απουσία της. Ναι, σε αυτή σας τη συνέντευξη, πατέρα Νικόλα, λέτε και κάτι άλλο που το σημείωσα ιδιαίτερα και θα ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Θέτεται μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα υπαρξιακά, τα πολύ πολύ σημαντικά για κάθε άνθρωπο, είτε είναι χριστιανός, είτε θρησκεύεται, είτε όχι, ότι το θέμα, αναφέρεται στη συνέντευξη αυτή, είναι τι περιουσία θα έχει κανείς απέναντι στο θάνατο, αν θα την πάρει ο θάνατος την περιουσία, ή αν θα είναι μια περιουσία αιώνια. Ποια είναι αυτή η περιουσία? Λόγια του Χριστού αυτά. Ναι. Θησαυρίζεται, λέει, σε τι θησαυρίζεται? Εν ουρανής ή επί γης? Και εννοεί με αυτό το πράγμα, εάν θησαυρίζει κανείς σε μια γνώση η οποία δεν νικέται από το θάνατο, mm-hmm. που είναι αιώνια, και μου έθετε το ερώτημα περί του απολύτου. Mm-hmm. Από κάποιον ο οποίος είχε αμφιβολίες, εννοείται. Ναι. Και του λέω, κοιτάξτε κάτι. Εσείς μου απευθύνετε την ερώτηση αυτή. Ζητάτε την απόλυτη την απόλυτη γνώση, mm-hmm. την απόλυτη ελευθερία. Δεν είναι, την απόλυτη σχέση. Εσείς θα τα ζητάτε όλα αυτά. Mm-hmm. Και μου λέει ναι. Λοιπόν, αυτή η εγγραφή του απολύτου με απάνω σας που προέρχεται. Mm-hmm. Ζητάτε σε όλο το απόλυτο, δεν είναι. Υπάρχει κανένας από εμάς που δεν θέλει την απόλυτη ευτυχία. Την απόλυτη ζωή. Την απόλυτη χαρά. Τον απόλυτο πλούτο. Την απόλυτη ελευθερία. Την απόλυτη γνώση. Mm-hmm. Υπάρχει κανένας από εμάς. Είμαστε λοιπόν εχμάλωτοι του απολύτου. Και τολμούμε να σκεφτούμε ότι το απόλυτο αυτό δεν υπάρχει. Εχμάλωτοι του απολύτου ήταν και ο Αδάμ και η Εύα. Ήταν και ο Αδάμ και η Εύα. Mm-hmm. Και παρέμειναν εχμάλωτοι του απολύτου. Να. Ο Αδάμ και η Εύα απλώς αντιμετώπισαν ένα φοβερό φιλόσοφο απέναντι τους, που είναι ο διάβολος. Mm-hmm. Με την παγίδα του απολύτου παγίδευσε και ο διάβολος. Mm-hmm. Τους είπε ο διάβολος. Έτσι καταλαβαίνω εγώ την παράδοση, την πατερική. Mm-hmm. Τους έθεσε ένα φοβερό ερώτημα. Ξέρετε, ο διάβολος είναι πάνω απ' όλα ένας στοχαστής, ένας φοβερός όμως. Mm-hmm. Δεν τα βάλετε μαζί του. Mm-hmm. Λοιπόν, και τους λέει το εξής φοβερό. Βλέπετε έτσι ότι εκείνος σας είπε mm-hmm. να μην φάτε από το δέντρο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού. Έτσι, δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα του? Το θέμα του ότι είναι εκείνος και μόνο ελεύθερος. Καταλάβατε, εσείς δεν είστε ελεύθεροι, τους λέει. Εσείς είστε δέσμια της δικής του ελευθερίας όντα και δεν έχετε καμία ελευθερία προσωπική σας. Εάν θέλετε να γίνετε όντως ελεύθεροι, κοιτάξτε πως παγιδεύει ακριβώς με το απόλυτο. Mm-hmm. Θα πρέπει να θέτετε εσείς απολύτως τον όρο του εαυτού σας, τους όρους του εαυτού σας, mm-hmm. τους όρους υπάρξεώς σας. Yeah. Να μην είστε δεδοσμένοι στον εαυτό σας. Αυτό πράγμα τι σημαίνει? Πρέπει να γυρίσετε στο μηδέν. Από το οποίο έχετε φτιαχτεί και να θέσετε εσείς τον εαυτό σας εξ υπαρχής, mm-hmm. χωρίς καμία άλλη δική του εντολή, προϋπόθεση και πρόταση. Αυτό τους λέει ο διάβολος. Να κάνετε το εγώ σας Θεό δηλαδή? Όχι, mm-hmm. για να κάνετε το εγώ σας Θεό πρέπει να επιστρέψετε στο προκτησιακό μηδέν mm-hmm. και να θέσετε την ύπαρξή σας εσείς όπως τη θέλετε εσείς εξ υπαρχής, όπως κάνει αυτός. Mm-hmm.
Απ' μου δεν το κάνετε αυτό. Δεν είστε δεύτεροι. Είστε απλώς εκεί μένα, πώς το λένε, τα όργανα με τα οποία παίζει ο Θεός. Πώς το λένε, τα παιχνίδια. Αυτό το θέτει στον καθένα από εμάς. Μην νομίζετε. Στην ιστορία του πολιτισμού, το ερώτημα αυτό τίθεται σε πολλούς φιλοσόφους και μη, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Καταλάβατε. Και έχει σημασία αυτό. Τεράστια και για το θέμα μας ακόμη. Διότι σας είπα, το απόλυτο είναι για τον άνθρωπο η απόλυτη λύση και το απόλυτο πρόβλημα. Αλλά ο θάνατος έχει να κάνει ακριβώς, και αυτό μας πονάει όλους, με την αμφισβήτηση αυτού του απολύτου, το οποίο τελικά έχουμε μέσα μας. Και βλέπετε ότι όταν διαλέξαμε ακριβώς το απόλυτο με τη μορφή του διαβόλου, έρχεται ο θάνατος σαν ένας παιδείας για να αμφισβητήσει ακριβώς την επιλογή αυτή. Να. Το απόλυτο δηλαδή υπάρχει μόνο μέσα στη ζωή, έτσι λέει, μπορούμε να το φανταστούμε. Ναι. Λέει ο Θεός στον Αδάμ, θες το απόλυτο μηδέν, πάρε το θάνατο, να δεις πώς είναι. Γιατί το θάνατος μας θυμίζει συνεχώς ότι έχω έρθει από το μηδέν. Είναι η απογένεσή μας, είναι η διάλυση πρόσκαιρη μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντική, και από την οποία δεν θέλουμε. Και ποια η διάλυση, είναι η διάλυση αυτού του υπαρξιακού απολύτου, το οποίο απολυτούμε. Αλλά δεν το αποζητούμε κατά Θεόν πια, το αποζητήσαμε κάποια στιγμή με τον δικό μας τρόπο, τον τρόπο του διαβόλου. Με το να γίνουμε εμείς οι ίδιοι μηδέν, πώς να το πω, καταλάβατε. Θες να γίνεις λοιπόν ο ίδιος μηδέν, πάρε το μηδέν να δουλεύει μέσα σου, να ο θάνατος. Και με μια παιδεία με την έννοια αυτή ο θάνατος, η οποία παραμένει, γιατί έχουμε μολυνθεί ακριβώς από την επιλογή αυτή του Αδάμ, όλοι μας. Όχι με μια διαδικασία ενοχής. Όχι, ξέρουμε, και η ενοχή δεν υπάρχει στους πατέρες. Με μια διαδικασία μάθησης. Έχουμε μάθει να διεκδικούμε την ύπαρξή μας μέχρι θανάτου. Από όλους και από όλα. Αυτό δεν είναι η αιτία της συμφοράς μας, της καθημερινής. Και αυτό είναι το σπέρμα του μηδενός και το σπέρμα του θανάτου. Σε όλα όσα κάνουμε. Έτσι, η ζωή μας δεν χαρακτηρίζεται από μια θεμελιώδη και απόλυτη αναφορικότητα όπως η ζωή της Παναγίας, ας πούμε. Το αντίθετο θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να αναφέρεται σε εμάς και το Θεό το ίδιο να αναφέρεται σε εμάς. Εντάξει. Ναι. Έτσι η δίψα του απολύτου γίνεται μια ουσιαστικά απόλυτη κατακαιρίευση του κόσμου και του Θεού και των ανθρώπων γύρω μας. Και αυτό το πράγμα, το ξαναλέω, είναι ακριβώς ο σπόρος του μηδενός. Κοιτάξτε πώς η δίψα του απολύτου μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο όταν γίνει κατά διάβολον. Μια επαναστροφή ουσιαστικά στο τίποτα της δικής μου, ας πούμε, ύπαρξης, στο προκρισιακό, ας πούμε, αυτό τίποτα, ώστε να θέσω εγώ τον εαυτό μου όντως απόλυτα. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το απόλυτο, το μηδενιστικό απόλυτο. Και καταλήγει σε μηδενισμό με έναν τρόπο. Ναι. Το ενδιάμεσο επεισόδιο είναι ο θάνατος. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλε, που βάζετε στη συζήτησή μας αυτό το καινούργιο μέγεθος, το μέγεθος του απολύτου, που ταυτίζεται τελικά με το θάνατο, όπως μας εξηγήσατε. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πατέρα Νικόλα, επιτρέψτε μας να επιστρέψουμε λίγο και να αντλήσουμε τροφή για σκέψη. Ήθελα, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Ήθελα λίγο να εξηγήσω καλύτερα αυτό το οποίο είπα, γιατί πρέπει λίγο να εξηγηθεί με δύο γραμμές. Παρακαλώ. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού και αυτό σημαίνει την εικόνα του απολύτου. Το τι είναι εικόνα του απολύτου σημαίνει ότι ζητά το απόλυτο στα πάντα. Ζητά δηλαδή την αιωνιότητα και την κατά Θεόν. Όπως το λένε, ουσιαστικά το να υπάρχει ως Θεός, αυτό είναι το απόλυτο. Ο Θεός δίνοντας το αυτό, ήθελε να του δώσει του ανθρώπου μετοχή στο δικό του απόλυτο, στο Θεό απόλυτο. Δηλαδή να του δώσει μετοχή, κατά χάρη μετοχή, στις δικές του απόλυτες ιδιότητες. Στη δική του απόλυτη γνώση, στη δική του απόλυτη αγαθότητα, έτσι, στη δική του απόλυτη αγιότητα. Αυτό το πράγμα ήθελε να κάνει ο Θεός. Έρχεται εδώ ο διάβολος και του λέει, το απόλυτο αυτό δεν επιτυγχάνεται με μετοχή στο Θεό, αλλά με ατομική διεκδίκηση. Γύρνε λοιπόν προς τα πίσω και ανεξάρτητα από το Θεό και την εντολή του, να θέσεις εσύ τους όρους της υπάρξεώς σου και τότε θα είσαι πραγματικά απόλυτος. Το
προτείνει επομένως μια μετοχή, ένα απόλυτο που δεν έχει καμία μετοχή στο Θεό. Και εκεί μέσα μπαίνει ο θάνατος ως ένα επιμέρους επεισόδιο της διαδικασίας αυτής, το να αποκτήσει κανείς το απόλυτο, αρνούμενος ουσιαστικά την πρόταση του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου την πρόταση του Θεού. Είναι απόλυτο κατά μετοχή, είναι απόλυτο κατά αυτονομία, να πούμε, απόλυτη. Να θέσουμε ένα ερώτημα που το ακούμε πολύ απλά από... Δεν ξέρω αν αυτά κατάφερα να το κάνω λίγο πιο καθαρό, έτσι. Απολύτως, απολύτως, πάτερ μου. Επιτρέψτε μας να θέσουμε ένα άλλο ερώτημα που το ακούμε πολύ συχνά. Γιατί θα έπρεπε να μπει σε αυτό το παιχνίδι ο θάνατος? Για ποιο λόγο, ποιος ήταν ο λόγος? Παιδευτικός θάνατος... ήταν. Ο θάνατος ακριβώς. Ο θάνατος είναι ένα του μηδενός. Προσέξτε, εδώ λένε κάποιοι εκ των σχολιαστών ότι το θανάτου αποθανίστε του Θεού είναι ένας προφητείας και προειδοποίησης. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι ο θάνατος ενεργεί το ίδιο. Ο Αδάμ ήξερε τι το θάνατος. Γιατί η υπόλοιπη δημιουργία προφανώς πέφτενε. Πρέπει να νοηθεί η Εδέμος ένας ιδιαίτερης κλίσης και μια παροχή αυθαρσίας η οποία δεν εμποδίζει τον Αδάμ να δει ότι πέρα από αυτό η ολόκληρη δημιουργία φταίεται. Καταλάβατε, αλλιώς δεν θα έχει και νόημα να πει στον Αδάμ θανάτο που θα είναι. Δεν θα ξέρει τι είναι ο Αδάμ θάνατος. Ναι ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, επομένως το βυστήριο του θανάτου, το γεγονός του θανάτου ενεργείται γιατί η δημιουργία ολόκληρη είναι εκ του μηδενός και δεν είναι Θεός. Είναι μια κατάσταση μεταξύ ο παράδεισος. Δεν είναι η Εδέμ. Δεν είναι μια κατάσταση ιδεώδης. Είναι μια κατάσταση δοκιμασίας. Σε ελευθερία στο Αδάμ. Επομένως ο θάνατος είναι μια δυνατότητα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι μια δυνατότητα ο θάνατος. Γιατί αλλιώς ο Αδάμ θα ήρθε ούτω υποχρεωτικά, ανελεύθερα. Θα ήταν ένα θεωμένο ποτήρι, ένα θεωμένο βιβλίο, ένα θεωμένο τραπέζι. Χωρίς συνέστηση αυτού του πράγματος. Χωρίς να το έχει θελήσει αυτό το πράγμα. Και χωρίς ελευθερία. Και χωρίς καμία ελευθερία. Επομένως, ήδη το μεγάλο απόλυτο της ελευθερίας θα έχει εξαφανιστεί από την εικόνα του Θεού πάνω του. Επομένως, ο θάνατος πρέπει να είναι μια δυνατότητα την οποία πρέπει οφείλει να υπάρχει, διότι προέρχεται από το μηδέν, ο Αδάμ. Έτσι. Ενεργείται ήδη στη λειτουργία ο θάνατος. Έτσι δεν έχει δημιουργία, πώς το λένε, δυνατότητα θέωσης και μάλιστα άμεσης. Και επομένως, ο θάνατος είναι ακριβώς η δυνατότητα αυτή που έχει ο Αδάμ, πώς θα το πω, εντάσσεται σε μια διαδικασία αυτοσυνειδησίας του απολύτου στον Αδάμ που περιλαμβάνει την επαναστροφή ταυτόχρονα στο μηδέν, το προκλησιακό. Τώρα το είπα με τη δική μου κρίση, το είπα μια επάρκεια. Εντάσσεται ο θάνατος, είναι όπως αυτό, πως αν διαλέγεται ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής φάσεις, τις οποίες δεν μπορείτε να αγνοήσετε, άπαξ το διαλέξετε το πρόγραμμα αυτό, καταλάβατε. Θα μπείτε στις φάσεις του προγράμματος αυτού. Θα σας οδηγήσει αυτό εκεί που θέλει, ναι ή όχι. Βεβαίως. Ένα βήμα, επόμενο θα σας πει μετά, επόμενο θα σας πει μετά, επόμενο θα το κάνετε όλο. Ναι. Ακριβώς ο θάνατος εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν ήταν απαραίτητο να συμβεί. Θα μπορούσε και να μην συμβεί. Χάρητη. Αλλά στο πρόγραμμα της αυτοσυνειδησίας του απολύτου δια της επανακάμψεως στο μηδέν, ούτως ώστε δίθεν ελευθερία που είναι απόλυτη, μπαίνει μέσα ο θάνατος. Απλό δεν είναι. Βέβαια. Γιατί από τη στιγμή που το απόλυτο γίνεται διαδικασία δική σου επιλογή, θα έπρεπε αυτό το πράγμα οπωσδήποτε να περνάει μέσα από το γεγονός του τόπου στον οποίο άσκεις αυτή την επιλογή, που είναι το μηδέν. Επομένως, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να μηδενιστείς. Εσύ το διαλέγεις, είναι στο πρόγραμμα που επιλέγεις αυτό. Να. Μηδενίζεσαι και μετά υπάρχει το σύστημα. Σου λέει το σύστημα, θέτει το ερώτημα, τι θα γίνει εδώ, θα μείνουμε ή όχι. Το σύστημα σου λέει ότι όπως όλα δείχνουν, εδώ μένουμε. Και όλη η αρχαία φιλοσοφία και λοιπά, ειδικά η προομηδική, είναι τελείως απεσιόδοξη. Το ξέρετε. Ναι. Δηλαδή δεν βρίσκει στο θάνατο στον Άδη τίποτε που να είναι ελκυστικό. Ναι. Είναι μόνο μια απόλυτη, ας πούμε, ένα απόλυτο σκότος, ένα σκοτίνιασμα. Παρά τα ταξίδια του Οδυσσέα και την Αικία, έτσι, τα νεκρικά ταξίδια στον Άδη. Αυτά είναι παρηγοριές για τους λίγους και η τραγική ιστορία του Ορφέα και λοιπά και λοιπά. Ο ορφισμός που γεννιέται
ουσιαστικά η τεράστια αυτή δύναμη, η παρουσία του ορφισμού σε όλη την αρχαία σκέψη που δεν έχει προσεχθεί όσο πρέπει. Mm-hmm. Ορφικός είναι και ο Πλάτων, ορφική είναι και προσκαλική οι περισσότεροι. Ας πάντων. Δηλαδή ακριβώς αυτό το, η τραγική αδυναμία να υπάρξει ο άνθρωπος, αυτό είναι όλο, μετά θάνατο. Mm-hmm. Ως άνθρωπος, ως ολόκληρος. Έτσι. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν χριστιανοί σήμερα ακόμη, οι οποίοι κουβεντιάζουν για το θάνατο με όρους του Πλάτωνος. Από θα υπάρχει ψυχή, λέει αιώνιος. Δεν η ψυχή αιώνιος, εσύ είναι τώρα. Ναι. Το σώμα δεν χάνεται σε αυτές τις... Μα δεν καταλαβαίνουμε, ναι. Το σώμα είναι, ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή έρχεται σε επαφή με τον κόσμο ολόκληρο. Mm-hmm. Χωρίς την ακοή θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εσύ δύο αυτή τη στιγμή. Όχι. Χωρίς την όραση, τη διόφθαλμη θα μπορούσαμε να δούμε τον κόσμο δίπλα μας. Ναι. Είμαστε όντα τα οποία διαδραματίζουν, ας πούμε, την ύπαρξή τους μέσα σε μια συγκεκριμένη ψυχοβιολογικότητα. Αυτοί είμαστε, δεν είμαστε άλλοι. Και ονειρεύονται δραπετεύσεις και ονειρεύονται όλες οι καταστάσεις οι οποίες είναι μεταθανάτιες. Μόνο με τη χάρη γίνονται υποφερτές. Mm. Και χαρισματικές ακόμα, θα λέτε, καταλάβατε. Mm. Αλλά πάντα στην προοπτική της εξαφάνισης του μηδενός. Δεν μπορεί η βασία του, δεν έχει μηδέν μέσα της. Mm. Τέρμα το μηδέν εκεί. Δεν υπάρχει επιλογή η ελευθερία με την έννοια της προκτησιακής αυτής ανώριμης ελευθερίας. Το δάμε είναι αφήνω σαν ανωρίμο όντως. Mm. Το λέει ο Ειρηναίος αυτό, Λιώνος, και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ένα όντο που έχει τρομερές δυνατότητες, αλλά δεν έχει και την εμπειρία ανθρωπινά, την πνευματική, την οποία έχουμε εμείς σήμερα. Mm-hmm. Θα σου φαίνεται παράξενο αυτό. Mm-hmm. Και αποκτά πνευματική πείρα, πετά την πτώση με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ αγώνα και πάρα πολύ αυτό. Επομένως, παραμένει ο θάνατος, ο οποίος, σας είπα, ο θάνατος είναι ένα καταναγκαστικό πένθος και δεν έχει καμία ελευθερία. Λέξουμε στο θέμα μας, τώρα δεν θέλετε να πούμε στο θέμα μας σιγά σιγά. Ναι, βέβαια, για το πένθος. Πένθος και ελευθερία. Το πένθος... Λοιπόν, το πένθος, σας είπα, είναι το δίθο της κατάθλιψης. Φαίνεται παράξενο αυτό, ίσως. Mm-hmm. Γιατί το πένθος έχει μέσα ελευθερία. Το πένθος είναι η απόφασή μου, mm-hmm, να πενθήσω. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήδη ανοίγουμε στην ελευθερία του να ζυγίσω τα πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι δημιουργικός. Mm. Το πένθος είναι δημιουργικό. Η κατάθλιψη είναι εντελώς μη δημιουργική. Το πένθος είναι ακριβώς η ελευθερία του να αναλάβω τις ευθύνες μου και η μέγιστη ευθύνη από όλες αυτές είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και βλέπετε ότι μιλάει η πατερική φιλολογία για το χαροποιόν πένθος. Mm. Το οποίο είναι πένθος, αλλά επειδή είναι ένα πένθος ελεύθερο, είναι ανάληψη ευθύνης δηλαδή, που η μέγιστη ευθύνη είπαμε είναι η μετάνοια, mm, είναι χαροποιό. Γιατί, διότι ανταποκρίνει τη χάρη στο Θεό αμέσως. Mm. Λέει εκεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίπακος, ένα χρυσό καρφί, λέει. Ναι. Mm. Πένθος. Κέντρον χρήσεων ψυχής, ως το λέει πάσης προσιλώσεως και σχέσεως γυμνοθέν. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε γήινη προσήλωση και σχέση. Ακριβώς. Και καρφώθηκε και από την ευλογημένη καρδία, λύπη της καρδιάς για, ναι, να την φρουρεί. Ναι, ναι, και είναι επισκοπή καρδίας υπό της ουσίας λύπης καταπηχθέν, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή η ουσία λύπη, κοιτάξτε τώρα υπάρχει ουσία λύπη, και καταπηγνύει αυτό το καρφί, το οποίο είναι το καρφί της ελευθερίας το ίδιο. Mm-hmm. Σε ελευθερώνει που μύρια ανόητα πράγματα. Ελευθερώνει μύριες ανόητες λύπες. Πόσο δυνηρά θα ήταν τα πράγματα χωρίς πένθος, πατέρα μου. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι λέει, πώς το λέει, εξομολόγηση, το θυμάμαι, αυτή λέει, λύθη πίστος, λέει και ο Ιωάννης Κλίμακος. Mm. Δηλαδή ξεχνάει κανείς τη φύση του, με την έννοια την αγαθή, με την έννοια ότι το συνδέει με το απελάθετο, λέει κάποιος, να φάει τον άρτο του, ναι. Mm. Έτσι, όπως το λέμε, λέει ότι κάποιος ξέχασε να φάει λόγω της αυτής της ήθης της φύσεως. Αλλά η ήθης φύσεως αυτή είναι ακριβώς η θεραπεία από την κατάθλιψη, κατάλαβατε. Ναι. Ξεκινάς τα βάθανά σου. Γιατί? Διότι είναι θύματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που μπορεί να προσφέρει κανείς στο σύγχρονο άνθρωπο, ξέρετε. Mm. Θυμάμαι κάποτε στο Πορφύριο που πήγα να του περιγράψω τα βάσανά μου, mm, όταν το γνώρισα. Και νόμιζα ότι είναι ένα τρομακτικό ρυθμό βάσανά. Και μου λέει,
Κοίτα να ξαναδείς, μου λέει, τα 99% των ανθρώπινων βασάνων και προβλημάτων δεν λύνονται. Λέω, γιατί, διότι είναι ανόητα. Τα μπλεύλα εκφανίζονται. Και το είδες αυτό μετά. Λοιπόν, και είναι συγκλονιστικό γιατί έκτοτε και από τη θέση του κληρικού και από τη θέση του ποιμένα το έχω δει πολλές φορές σε άλλους ανθρώπους που τους το πρότεινα να το κάνουν. Και ουσιαστικά όταν έρθει αυτό το ένα πένθος που είναι το πένθος το ότι το απόλυτο το ζητώ με λάθος τρόπο να το πω έτσι το ζητώ το απόλυτο αυτονομία και όχι συμμετοχή στο Θεό απόλυτο. Αυτό είναι όλο το δράμα μου. Αυτό είναι λοιπόν το ένα πένθος. Όταν εγκατασταθεί στην ψυχή ο άνθρωπος γεμίζει χαρά. Ακόμα και επί της δινής, όπως λέει ο Θουκυρίδης, είναι εύελπης. Επί της δινής ευελπιδές. Μου αρέσει πολύ αυτή η φράση πάντοτε του Θουκυρίδη. Το οποίο δείχνει και τη βαθύτερη θεοίδια που είχε το αρχαίο πνεύμα. Έτσι, δηλαδή την αγάπη, την αγάπη που είχε για τη θεία τάξη του κόσμου. Έτσι. Αλλιώς επί της δινής, Θουκυρίδη κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να κάνει εύελπης. Αν θεωρεί ότι τα πάντα είναι έργα του ανθρώπου. Υπάρχει μια θεία τάξη στον κόσμο. Λοιπόν, σε εμάς αυτό το πράγμα είναι περισσότερο από εμφανές στην Εκκλησία και μόλις ακριβώς δοθεί αυτή η χάρη σε κάποιον μας να πενθήσει με τον τρόπο αυτό των καταθεών είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος ξαφνικά. Και όλοι απορούν πως αυτός ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και έχει μαζί και το έναν δάκρυο, ας πούμε, βλέπετε που έχουν κάποιοι. Οι μοναχοί ειδικά και όσοι τέλος πάντων ασχολούνται. Και όποιος ευτυχίζει να γνωρίζει τέτοιους ανθρώπους, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι η πηγή ευτυχία. Και έχει να κάνει με την ευθύνη του πένθους, την ανάληψη της ευθύνης μου προσωπικά. Αντί να τρώω συμφωνές στο κεφάλι και να υφίσταμαι με το θάνατο.
Γιατί θα χαθεί αύριο αυτό, δεν το έχω σε λίγο. Θα μου το πάρουνε. Οι άλλοι που είναι σαν εμένα. Δεν το έχω πια. Θα το πάρει η βιολογική μου ηλικία, το γύρας. Η αρρώστια που θα έρθει. Όλα. Τώρα το έχω μόνο. Κοιτάξτε την απελπισία για αυτό το πράγμα. Mm. Και ενώ είσαι μέσα στην ευθύνη, καλή και ευτυχή ζωή, έχει ταυτόχρονα τεράστιο πόνο μέσα σου, ας πούμε, και γιατί θα τα χάσει όλα αυτά σε λίγο. Οπωσδήποτε θα τα χάσει όμως. Να ξαναπώ λίγο αυτό ότι η μετάνοια συνδέεται με αυτό το πένθος και είναι μια ερωτική κατάσταση, διότι ουσιαστικά φανερώνει την τελειότητα του Θεού. Μια τελειότητα την οποία όταν τη δει κανείς στο και λίγο, αμα αρχίζει να το ανανιώσει τη δική του έλλειψη, τη δική του ασθένεια. Και αυτό το πράγμα ονομάζεται μετάνοια γιατί είναι ο μόνος τρόπος τον οποίο αλλάζει. Γενικά ο ερωτικός θαυμασμός αυτός είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να αλλάζουμε. Δεν έχουμε άλλον εμείς, δεν ξέρουμε άλλον. Και όπως πάει να αλλάξει με τη βία, παίρνουμε συχνά στο φαινόμενο που ονομάστηκε ιστορικά ολοκληρωτισμός, το οποίο ζει και μέσα στις προσωπικές μας σχέσεις. Είναι ο καθημέραν σαδομαζοχισμός. Όπως έλεγε ένας διάσημος Γάλλος ψυχαναλυτής. Ναι. Πέρα από το φόβο του θανάτου όμως, πολύ συχνά αναφέρουμε στην Εκκλησία και τη μνήμη θανάτου και θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο ενθυμούμενος τον θάνατο ή καθόλου δεν θα αμαρτήσει στη ζωή του ή ελάχιστα. Ποια είναι η σημασία αυτής της φράσης? Η σημασία αυτής της φράσης είναι ότι ο θάνατος είναι πάντα ένα παιδαγωγικό μέσο, το οποίο μας θυμίζει ότι το απόλυτο που ζητήσαμε το ζητήσαμε με λάθος τρόπο. Έχει το μηδέν μέσα του. Έχει την αυτονομία μέσα του. Έχει την αυτοθέωση. Καταλάβατε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του υπολογιστή αυτού νου και το θάνατο, όπως λέγαμε. Καταλάβατε. Η ύπαρξη του θανάτου, επειδή η σεισμό μας θυμίζει ότι ο τρόπος αυτής της επιλογής και εκλογής του απολύτου είναι λάθος. Είναι σαφές. Βεβαίως. Και επομένως ο θάνατος είναι ένα παιδαγωγικό όργανο. Να το πω έτσι με απλά λόγια. Αν τη στιγμή που, ξέρω εγώ, γλεντάω παραβλέποντας οτιδήποτε μπορεί να πει, δεν είναι. Αν τη στιγμή που κατφάσκω στην επιθυμία που χωρίς δυνατόν, χωρίς όρια και εις βάρος, δεν με νοιάζει καμιά συνέπεια κανενός. Τη στιγμή εκείνη, αν υπήρχε ένας τρόπος να σκεφτώ το θάνατο, που μπορεί να έρθει αμέσως μετά την ικανοποίηση της επιθυμίας αυτής, η ισχύση αυτού του πράγματος είναι κλονιστική. Διότι θα μου πει με αυτό το πράγμα ότι δεν έχεις έτσι το απόλυτο. Το οποίο μεταμφιεσμένα ζητάς με τον τρόπο. Αυτό ζητάμε όλοι. Πατέρα Νικόλε, αναφερόμασταν στην μνήμη θανάτου και πόσο σημαντική είναι αυτή στη ζωή μας μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά που κάνει και ο Μέγας Βασίλειος σε αυτή την αποδοχή. Είναι ωραίο λίγο να μιλήσουμε και για αποδοχές εν τέλει σε σχέση με τα όσα μας είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας και εσείς για την απόθυση που επιχειρούμε στην εποχή μας σε σχέση με το θάνατο. Κοιτάξτε, η απόθυση του θανάτου είναι η απόθυση ενός κακού το οποίο έλεγα το εξής, ότι η παιδαγωγική σημασία του θανάτου είναι τεράστια. Από την άποψη αυτή, διότι μου υπενθυμίζει με τον πιο άμεσο, ναρκισσικά άμεσο τρόπο, δηλαδή με πλήττει απευθείας στο ίδιο το κέντρο της ύπαρξής μου αυτό το πράγμα, της ψυχοβιολογικής μου ύπαρξης. Μου θυμίζει ότι στον τρόπο με τον οποίο πιθανώς επιλέγω το απόλυτο, έτσι ο τρόπος αυτός δεν είναι ο κατά Θεόν τρόπος της μετοχής στο Θεό απόλυτο, αλλά είναι ο τρόπος ουσιαστικά της δικής μου διεκδίκησης του απολύτου μέσω της επανάκαμψης στο μηδέν από το οποίο προέρχομαι. Πάντοτε αυτό εννοείται ως άρνηση ουσιαστικά της μετοχής στο Θεό για χάρη της δικής μου αυτονομίας. Αλλά η αυτονομία μου, επειδή είμαι φτιαγμένος από το μηδέν, περιλαμβάνει αυτό το μηδέν. Καθώς λοιπόν στην αυτονομία μου περιλαμβάνεται πλέον το μηδέν, στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν ολόκληρο περιλαμβάνεται και η έννοια της πραγματικότητας του θανάτου. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς την χάρη του Θεού να είναι αιώνιος. Δεν μπορεί να υπερβεί το θάνατο. Χωρίς μια πολύ συγκεκριμένη χάρη και ενέργεια του Θεού, η οποία είναι η ενέργεια της Αναστάσεως τελικά των νεκρών στα έσχατα. Αυτό το πράγμα ο Αδάμ έχασε τη δυνατότητα να το κερδίσει και μεσολαβεί ολόκληρη διαδικασία αυτή της αυτονόμησης μέσα στο μηδέν, της
συμπεριλαμβανόμενο ήταν, ας πούμε, η ουσία μου, που είναι η πρώην μου ύπαρξη, που είναι αυτό το οποίο, από το οποίο αποτελούμε. Έτσι, και εκεί μέσα βέβαια μπαίνει και ο θάνατος. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα εξηγήσω ευκρινέστερα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σοβαρό να τα καταλάβουμε πώς παρεμβάλλεται ο θάνατος. Έτσι. Είναι ο τρόπος της διεκδίκησης της αυτονομίας μέσω του μηδενός που είμαι όταν απομονωθώ από την ζωντανή χάρη του Θεού. Εντάξει. Όταν απομονωθώ από τη ζωντανή χάρη. Εκεί λοιπόν. Όταν μένω μόνος ναι. μου. Ναι, ναι, ναι. Η ουσία μου στη φύση μου είναι μηδέν. Αυτό το λέει ξεκάθαρο ο Μέγας Αθανάσιος. Δηλαδή αν πάρουμε με έναν τρόπο την ζωογόνο και θεοποιώ χάρη του Θεού πάνω μας, αυτό το οποίο μένει είναι το δράμα μιας ύπαρξης η οποία είναι πρώην μηδέν και ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταλήξει αυτό το μηδέν. Να το πω. Περιλαμβάνει αυτό το μηδέν την ίδια την ύπαρξή μας όταν αυτό το πράγμα δεν ενεργείται αυτή η ύπαρξη ως μετοχή στον Θεό. Λοιπόν, και εκεί μέσα ενεργεί ο θάνατος. Εκεί μέσα ενεργεί ο θάνατος. Και βεβαίως επειδή η ζωή αυτή είναι η ζωή τρεπτότητας και αλλαγής, ακόμα και όταν αγιάσει κανείς, πάει κοντά και αρχίσει να μετέχει τη χαρά του, αφήνει αυτό στο θάνατο πάντοτε για να λειτουργεί ως ένα είδος παιδαγωγίας που θα μας προφυλάξει από το να γυρίσουμε, να επανακάψουμε προς το μηδέν. Προς το μηδέν, βέβαια. Να λοιπόν ο παιδαγωγικός χαρακτήρας για τον οποίο μιλήσαμε. Βεβαίως, γιατί αλλιώς σκεφτείτε κάτι άλλο. Σκεφτείτε ότι αν ίσχυαν τα λόγια του Χριστού κατά γράμμα, ο πιστεύουν σε με, καν αποθανιζήσετε. Ναι. Φανταστείτε να ενεργούνταν αυτό το πράγμα στη ζωή αυτή. Δηλαδή, μόλις κανείς πίστευε, να γινόταν θάνατος και να το εβίωνε αυτό. Να γινόταν. Εδώ σε τζεντάι, ας πούμε. Ούτε ακόμα ανώτερος. Να βλέπεις τις βιολογικές του λειτουργίες να σταθεροποιούνται, να μην υπάρχει φθορά, να μην υπάρχει καμιά αλλαγή, καμιά αυτή και να γινόταν άθαντος. Θα έσπευδαν όλοι να δηλώσουν ψευδό ότι πιστεύουν στον Χριστό. Ναι, όχι. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα υπήρχε όφελος πλέον. Γιατί υπήρχε το άμεσο όφελος. Ορίστε, πίστεψα και έγινα αθάνατος. Να το. Κάντο κι εσύ. Θα ξεχνιόταν ο Θεός ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι. Η πίστη δεν θα υπήρχε, δεν θα ενεργούσε ως σχέση μετά του Θεού. Αλλά ίδιον όφελος. Ίδιο τέλειο απόλυτη. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν θέλει ο Θεός τη ζωή αυτή. Αφήνει το θάνατο ως παιδαγωγό για να θυμόμαστε το κακό που έγινε κάποτε, ότι θα λύσαμε την αυτονομία δια του μηδενός να την αποκτήσουμε. Και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως παιδαγωγός στις κρίσιμες στιγμές όπου η ελευθερία μας δοκιμάζεται. Ναι. Εάν πάρετε τους ανθρώπους που ξέρουμε όλους, ας πούμε, κοιτάξτε, αύριο θα πεθάνετε όλοι. Αλλά σήμερα το δάθε γλεντήσετε. Θα δείτε ότι πάρα πολλοί θα γλεντήσουν για το βράδυ. Καταλάβατε. Αυτοί που θα γλεντήσουν θα είναι οι πιο άφρονες. Μάλιστα. Πάρα πολλοί όμως άνθρωποι, και μόνο με τη σκέψη ότι αύριο το πρωί τελειώνει η ζωή σου, σε εκτελώ, σε σκοτώνω, όπως το λένε. Πεθαίνεις αύριο. Γίνεται μια κρίτικη καταστροφή αύριο το πρωί. Που μπορεί να γίνει, δεν είναι. Το βράδυ όλοι θα πάνε να γλεντήσει. Θα σου βεβαιώνω ότι πάρα πολλοί θα πέραν τη νύχτα του δεόμενοι και διαπείρως προσευχόμενοι. Βέβαια. Ενάντια, δεν είναι. Έτσι. Αυτή είναι η παιδαγωγία του θανάτου. Αυτή είναι η παιδαγωγία του θανάτου σε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος αυτή τη στιγμή λόγω της αρχικής μας, ας πούμε, κινήσεως της ελευθερίας, λόγω του τεράστιου φιλοσοφικού λάθους που έκανε ο Αδάμ από ένα φοβερό δεινό φιλόσοφο και διαλεκτικό που είχε απέναντί του, και το ότι ο Υιός τον στερνίστηκε αυτό σε δικό του τρόπο, και το γεγονός ότι αυτό πέρασε στις διδασκαλίες στην ανθρωπότητα. Έτσι, και ο τρόπος με οποίο του κουβολάμε μέσα μας, όλοι μας, ακόμα σήμερα, είπα στην αρχή ότι αυτό είναι η αιτία. Και όλο αυτό συνδέεται με την ανάληψη του πένθους αυτού, ως μια πράξη ελευθερίας, η οποία ξαφνικά είναι χαροποιός. Γιατί μέσα στο πένθος είναι το ίδιο της μετανοίας στο Θεό τον ίδιο και λαμβάνω πληροφορία εσωτερική, βαθύτατη, την έχουν όλοι άνθρωποι του Θεού. Ότι ο θάνατος αυτός είναι τίποτε. Η ζωή είναι αιώνιος. Και δεν συμπέττει προς το θάνατο, αλλά ελεύθερα τον υπερβαίνουν. Και να μείνουμε σε αυτό, πατέρα Νικόλα, γιατί φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας και θα σας παρακαλούσαμε να επιλέξετε εσείς τον επίλογο αυτής της συζήτησής μας. Τίποτα. Εγώ αναρωτιέμαι συνεχώς και τον αναρωτιέμαι έτσι με πόνο ψυχής πόσο κοντά είναι η ευτυχία. Σε έναν άνθρωπο που θα διαλέξει αυτά τα πράγματα. Και είναι φοβερό ότι διαλέγουμε
την ευτυχία σήμερα βυθιζόμενοι ακόμα πιο πολύ στον αρκισμό και στη φιλαυτία που είναι συνώνυμα του φόβου του θανάτου. Όσο πιο πολύ απολαμβάνω μια νεκρή και αμέτωχη βιολογικότητα, τόσο πιο πολύ η πραγματικότητα της φθοράς μου είναι φανερή. Να. Και επώδυνη και άμεση. Ο κίνδυνος είναι άμεσος. Και ο πόνος είναι μεγάλος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολύ επιρρέπεια στην ειδονή και τα μαζί. Έχω βαρεθεί για το διαπιστώνω αυτό το πράγμα και εσείς ίσως. Ναι. Δηλαδή τα περιοδικά είναι γεμάτα με τρόπους που θα κάνετε το τελειότερο δυνατό ας πούμε σωματικό έρωτα, μην τυχόν αφήσετε κανένα σημείο το οποίο θα το αγγίξει κανείς θα το κάνει. Και ταυτόχρονα πόνος. Ναι. Γιατί, διότι όλα αυτά τα οποία σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να είναι ευχαριστιακή αναφορά στο Θεό και να είναι και αυτά ακόμα χαρούμενα. Καταλάβατε τι λέω, δεν είμαι μοναχός. Μιλάμε δηλαδή πραγματικά για τον κόσμο που φτιάξε ο Θεός, ναι ή όχι. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια ευχαριστική αναφορά σε κάθε τι λοιπόν. Θα μας τόνιζε πολύ και ο πατέρ Πορφύριος. Mm-hmm. Το ίδιο αυτό πράγμα λοιπόν, στο οποίο κλίνεσαι αδιαφορώντας για το τι θέλει ο Θεός να σου πει μέσω αυτού, που θέλει να σε ελκύσει μέσω αυτού. Λέω τώρα, διάλεξα αυτό γιατί είναι πολύ κοινό. Ώστε να σου διδάξει την πλήρη αναφορικότητα του έρωτα. Να σου δείξει ότι αυτό το πράγμα είναι ο συγκριτικός τρόπος της υπάρξεως όλων των όντων και του Θεού του ίδιου μας τον κόσμο. Άκτα. Και τέτοια αυτό κλείνει σε μια αναρκιστική, ας πούμε, και ομοερωτική, και όχι τίποτα, αυτοερωτική απόλαυση. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται πόνος ξαφνικά. Γίνεται πόνος γιατί έχει μέσα του τον απόλυτο κίνδυνο του θανάτου, της απόλυτης φθοράς. Από μόνο του είναι πρώην μηδέν, πώς θα το πω. Ναι. Δεν αρκεί να σου ικανοποιήσει τη δίψα σου για αυτό το αιώνιο και το κατεμετωχή είναι απόλυτο του Θεού. Είναι ένα είδος απολύτου μηδενός τελικά. Και σκέφτεται κανείς όσο κοντά είναι όλα αυτά. Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω, ίσως θέμε και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας που αυτή τη διδασκαλία κατά κάποιο τρόπο δεν εξερευνούμε περισσότερο, δεν ξέρω πιθανώς. Mm. Αυτό το πράγμα, αν σήμερα παίρναγε αυτό το είδος το εξαίσιο ερωτικό πένθος στους ανθρώπους, θα είχαμε ξαφνικά μια τρισευτυχισμένη ανθρωπότητα. Ναι ή όχι. Βέβαια, και να μείνουμε με αυτό και ας ελπίσουμε ότι κάποτε, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί αυτές οι τελευταίες φράσεις σας να γίνουν πραγματικότητα. Θα γίνει, αλλά φοβάμαι πως γίνει μέσω συμφορών πρώτα, καταλάβετε. Ναι, ναι. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και να ευχηθούμε καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ, αντεύχομαι.